Κύριε Μπίνη, με βάση το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας παραπέμπω το 18 στελέχη της Εργοσέ. Έτσι δεν είναι. Ε, ε, πειθαρχικά. Πειθαρχικά. Ναι, 18 στελέχη της Εργοσέ. Και όλα τα στελέχη παραπέμπονται για τη μη τήρηση των συμβατικών προσθεσμιών έγκρισης ορισμένων μελετών, δηλαδή για τη μη τήρηση των συμβατικών προσθεσμιών. Όλα. Και τα 18. Αυτό είναι η ουσία, λοιπόν, της έρευνας που διενέργησαν οι επιθωρητές της Εθνική Αρχής Διαφάνειας. Δηλαδή, αυτό ήταν μόνο το, το, αυτό που βρήκανε, γιατί αυτό ήταν δεδομένο εξ αρχής. Από τη στιγμή που η σύμβαση έπρεπε να τελειώσει δύο χρόνια και είχαν περάσει ήδη από το, τότε που τα εξέταζαν, 14. Άρα, λοιπόν, είναι φανόλου ότι υπάρχουν καθυστερήσεις. Και χρειαζόταν και... να το πει κάποιο. Πολύ σωστό ερώτημα. Για να μπορεί να σταθεί μια υπόθεση ενώπιον τη πειθαρχική δικαιοσύνη, πρέπει να είναι καλά δεμένη. Και πολλέ φορέ και από δικέ μου δουλειέ, αλλά και από τη θέση του και τη ΕΑΔΑ, και σε άλλα κράτη-μέλη, που, που πάσχει το σύστημα. Η αρχική δουλειά που οδηγεί στην άσκηση πειθαρχική δίωξη γίνεται πρόχειρα. Για διαφόρου λόγου. Έλλειψη χρόνου, όχι μη καλέ γνώσει. Με αποτέλεσμα, όταν φτάνει πια στην πειθαρχική δικαιοσύνη, γι' αυτό και οι πολίτε λένε: Α, δεν δουλεύει τίποτα η πειθαρχική δικαιοσύνη, να είναι πολύ εύκολο για του διοκόμενου υπαλλήλου να αμυνθούν. Επομένω, να βάλει αυτά σε σειρά και να αναγκάσει εντό των εισαγωγικών το πειθαρχικό όργανο να ενεργήσει, είναι κάτι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Και εκεί βοηθάει η πλατφόρμα το ή e πειθαρχικά που σα είπα πριν. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, αν ασκήθηκε και στα πειθαρχικά η Άδη είναι πολύ πιο δυνατή από ό,τι στα ποινικά που δεν έχει κάνει, είναι διάκριση εξουσιών. Στα πειθαρχικά, εάν ένα δήμαρχο κολλησιεργεί, μπορούμε να την πάρουμε και να την πειθαρχική δίωξη εμεί. Αργεί ο δήμαρχο για τον οποιοδήποτε λόγο, Σύμφωνο. τον υποκαθιστούμε. Σύμφωνο, στα ποινικά όμω, ο μόνο που μπορεί να το κάνει οπότε, είναι ο συγκεκριμένο λειτουργό. Οπότε ήταν τόσο καλαδεμένοι, με αποτέλεσμα οι 15 να αθωθούν επί τη ουσία οι τρεις να τους επιδικαστεί το ανώτερο που προβλέπετε δεκαήμερη, τι είπε η κυρία Ρογκάκου στέρηση, και να πάνε στο πειθαρχείο και να παραγούν και αυτοί. Αυτό είναι το καλό δέσιμο. Οπότε όλοι να παραγούνε. Πάμε στο δεύτερο. Αυτή είναι η σελίδα 161. Σελίδα 162 έχει συστάσεις και προτάσεις. Να διαβάσω μία πρόταση για παράδειγμα. Ε, το ΔΣΣ της ΕΡΓΟΣΕ, η ΠΑ, ΔΣ τη Εργοσέα Ε να επιδείξει την απαιτούμενη επιμέλεια για την εμπρόθεσμη υλοποίηση των διαδικασιών εκτέλεσης του έργου, προκειμένου αφενό να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση. Αυτό είναι πρόταση συγκεκριμένη. βαθύτατης έρευνα. Να διαβάσω και άλλη πρόταση. Το ΔΣ ή ΔΕΛΤΑ Ή, διεύθυνση έργων τη Εργοσέα ΑΕ, να μεριμνήσει ώστε η υλοποίηση τη τηλεδιοίκηση Θεσσαλονίκη του ΤΑΔΕ. Να, να είναι με βάση την οριστική τεχνική πρόταση του Νιοπάρχο εταιρεία και να γίνει με βάση των σχετικών μελετών εφαρμοσμένη. Αυτέ είναι προτάσει σοβαρέ, δηλαδή, στι κρίνεται, ένα τρίτο. Δηλαδή, στις... Αυτό το οποίο πρέπει να κάνει είναι πρόταση. Δηλαδή, το... Σε τι συνέβαλε λοιπόν οι επιθεωρητές τη αρχής στο να βελτιώσουν πέρα από τα τυπικά τα οποία πρέπει να τα κάνουν. Υπό το πρίσμα της τραγωδία φαίνονται πολύ αδύναμε σωστή η παρατήρησή σα. Θα έλεγα όμω ότι για τον εισαγγελικό λειτουργό αλλά και για οποιοδήποτε θέλει να ασκήσει εσδήποτε μορφή έλεγχο, αυτή τη στιγμή αποτελεί ένα σημείο καμπή αυτή η έκθεση. Κάποιο τρίτο για πρώτη φορά και δεν μπορεί να το αρνηθεί, έχει έρθει και σου έχει πει. Καθυστερεί. Επομένω, ένα μέσο στο χέρι που έχουμε βάλει ότι δεν μπορεί να πει: Ε, δεν ήρθε και κανένα ρε παιδιά να μα πει αργείτε επίσημα. Ε, κάποιο όργανο από πάνω, από κάτω, δικαιοδοτικό, διοικητικό, ένα ελεγκτή. Άρα για εκείνη την εποχή το να επισημαίνει γραπτά τέλο οι δικαιολογίε. Να ζητά πειθαρχικό είναι ήδη κάτι πολύ δυνατό. Και να το στέλνει και στον εισαγγελέα για τη δική του αξιολόγηση. Διαβάζοντα το όμω σήμερα, μακάρι τότε να υπήρχαν τα δεδομένα και να είχε η ΕΑΔ τη δύναμη να του πει οπότε, αύριο είναι Δευτέρα. Μέχρι την Παρασκευή θα έχει βάλει τα ηλεκτρονικά συστήματα. Οπότε, οπότε επί τη ουσία, λοιπόν, μια και την αρχιοθέτησε και ο εισαγγελέα, την αρχιοθέτησε τη συγκεκριμένη τέτοια, πάει να πει ότι ήταν πολύ αδύναμη. Από αυτή την άποψη, γιατί το λέμε αυτό, Γιατί είπατε ότι το βασικό είναι η ταχύτητα. Τέσσερι μήνε, όπω είπατε, Εντάξει, άμα δεν κάνει και έλεγχο, μπορεί και σε ένα μήνα να την παραδώσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ουσιαστική. Ή αν ο έλεγχο είναι τυπικό, επιφανειακό. Εγώ δεν θέλω να αναφερθώ για το συγκεκριμένο ότι έτσι ήταν ο έλεγχο, αλλά τουλάχιστον από τα ή συμπερα... είναι από κάτι για του ελεκτέ. Ή αυτού που ήταν πριν, είτε του μεταγενέστερου. Αλλά τουλάχιστον με βάση τα πορίσματα, βλέπω μια πολύ επιφανειακή, επιδερμική προσέγγιση του ζητήματος. Σωστή παρατηρήσή σας για τη σχέση ποιότητας και χρόνου, αλλά ακριβώς επειδή όταν έχουμε φτάσει. Μισή... Δεν, δεν μπορεί, ε... Να... Ε... Δεν μπορεί ε... να είναι το μοναδικό σας κριτήριο αυτό. Όχι, όχι. 7.500 πρέπει... ερχόμενες καταγγελίες πρέπει να υπάρχει ασφάλεια δικαίου και ο πολίτης να λαμβάνει την έκθεση εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και ο εισαγγελέα. Ο εισαγγελέα τώρα από το 18 μέχρι το 21, που μπορεί να την έχει μεταχρεωθεί σε τρει εισαγγελίε, Πλέον η έκθεση αυτή για το σκοπό των αρχικό μπορεί να του ήταν και άχρηστη. Επομένω, η έκθεση ελέγχου πρέπει να έχει όρια, να κοιτάει συγκεκριμένα θέματα και να πηγαίνει εντό 4-6 μηνών, γιατί αλλιώ πλέον είναι ανεπίκαιρη. Εάν τώρα αυτό που την παίρνει, ο ελεγχόμενο φορέα, ο πρωτεύον υπουργό, ο εισαγγελικό λειτουργό, κρίνει ότι υπάρχουν θέματα τα οποία δεν διερευνήθηκαν, μπορεί να ζητήσει, ειδικά ο εισαγγελικό λειτουργό, συμπλήρωση. Άρα θέλει μια σωστή στάθμιση του χρόνου και τη ποιότητα τη έρευνα. Να... Που νομίζω για... ότι εδώ, σε αυτή την περίπτωση, υπήρχε. Πρώτον, γιατί ασχολήθηκαν δύο εξαιρετικοί επιστήμονε και επιθεωρητέ με ακαιρεότητα ευσυνειδησία και κατάφεραν με υπερεργασία να καλύψουν χαμένο έδαφο τριών ετών. Εντάξει, εγώ, εγώ, δεν θα μπορούσα. Και γι' αυτό. Σε τέτοια ε... αξιολογικά. Σαφώ την κάνω εγώ. Οι επόμενε εκθέσει. Έχω διαβάσει την έκθεση τη ε, Τριμελούς Τριμελού Διοικητική Επιτροπή για τη διερεύνηση ε, αλλά και ούτε και από την εισαγγελία, εκεί, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχω δει κάτι αντίθετο, δεν βάλει κατά του, των ευρημάτων και όσων συνεισέφερε στην έρευνα και των υπολείπων φορέων τη εκθεση ισα σα-ίσα η έκθεση αυτή θεωρείται ότι είναι η πρώτη φορά που έβαλε αυτό το, το, το γαϊτανάκι, το χρονικό από το 2014 μέχρι το 2021, σε μία σειρά. Και μπορούμε πλέον εμεί σήμερα να έχουμε ένα συγκεκριμένο σημείο αναφορά, γιατί το υλικό σε 7 χρόνια, με τι αλλαγέ υπουργών, διοικήσεων κτλ., δεν συλλέγεται εύκολα. Είναι, είναι, αρκετά δύσκολη άσκηση. Και γι' αυτό αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στου επιθεωρητέ που κατάφεραν σε αυτό, και όχι μόνο για αυτή την έκθεση και για άλλε, σύντομο χρονικό διάστημα να καλύψουν τρει ή χρόνια. Εντάξει, εγώ θα επαναλάβω και πάλι τα συμπεράσματα και οι διαπιστώσει είναι πολύ επιφανειακέ. Τώρα το, το 4,5 είναι σχετικό. Από την άποψη τη ουσία πλέον. Γιατί το λέω αυτό, Το λέω και για έναν άλλο λόγο. Γιατί βεβαίω εδώ πέρα έρθει ο κύριο Βίνη, ο Διευθύνων σύμβουλο της ΕΡΓΟΣΕ, την περίοδο που ήσασταν και εσείς, στην αρχή διαφάνειας. Και είπε ότι υπήρχαν καθυστερήσει στην εκτέλεση της σύμβασης Ενδεχομένω και λόγω ιδιωτελών συμφερόντων, δηλαδή εξυπηρέτηση ανταγωνιστικών συμφερόντων. Αυτό δεν μπόρεσαν να το εντοπίσουν οι εκπαιδευτέ. Εκφεύγει του πεδίου ελέγχου. Εδώ είναι ακριβώ που χάνεται ο επαγγελματικό τρόπο διενέργεια ελέγχων. Εάν οι επιθεωρητέ ενό διοικητικού οργάνου όπω είναι η ΑΔ, ξεκινώντα έναν έλεγχο, αρχίσουν όπω γινόταν στο παρελθόν για απουσία ελεγκτικών προτύπων και παρακολούθηση του έργου, αρχίσουν να ανοίγουν ταυτόχρονα διαφορετικά μέτωπα να πηγαίνουν αν πρόκειται ξέπλυμα χρήματο, κοινή λογαριασμών. και άλλα πρόσωπα, στο τέλο καταλήγουμε το έχω πάθει και εγώ με έλεγχο στην υπηρεσία πολιτική αεροπορία. Ξεκίνησα ένα Σεπτέμβρη και δύο καλοκαίρια μετά έψαχνα ακόμα. Και τότε, ε, και μέχρι και τότε, εγώ, που βρίσκεται. Μέχρι να τελειώσω εγώ είχαν συνταξιδοτηθεί όλοι. Στις καθυστερήσεις όλοι. μόνο είναι η διαφάνεια. Στις, σύνομαι. Στις καθυστερήσεις μόνο είναι η διαφάνεια. Δεν είναι λοιπόν και στο ξέπλυμα μαύρου χρήματο. Αυτά είπε, λοιπόν με ωραί... αυτή την έκθεση που φανταστείτε αυτή η έκθεση έτσι όπως πήγε θα είχε εκδοθεί τον 7ο του 18. Τραπεζότης Πιλιοτόπουλος, 3ο του 18. Τέσσερις μήνες. 3 και 4. εφτά. Ιούλιο λοιπόν του 18, η ηγεσία του υποδομών... Δεν θυμάμαι ήταν η κυρία Πέρκα τότε και η γενική όχι. 18. Θα είχε ένα εργαλείο που θα αποτελούσε και ξυπνητήρι για εργοσέω, όποιοι ήταν αναμειγμένοι, ή και για το ελεγκτικό συνέδριο να κάνει δουλειά του. Βλέπετε λοιπόν, γιατί έπρεπε να έχει τελειώσει η έκθεση τέσσερι μήνε. Να το πάρει π.χ. το ξέπλυμα του και να πει: Παιδιά, εδώ πέρα είναι τρει ιδιωτικέ εταιρείε, σχήματα μαμού, Μήπω να κάνουμε μια ποινική διαρεύνηση για ξέπλυμα. Τρει ή χρόνια μετά, τέσσερα με του τέσσερι μήνε, Εφτά γενικοί γραμματή, τέσσερι υπουργοί. Πέντε διοικήσει, εάν είμαστε εμεί ο εγγελικό λειτουργό, ξέρετε τι θα μα έπαιρνε έξι μήνε. Να βρούμε ποιου θα καλέσουμε. Άρα, ταχύτητα, στοχευμένο σε έλεγχο, σε επαγγελματικά πρότυπα, επαγγελματίε, ελεγκτέ, σε τέσσερα χρόνια να μπορεί η πολιτική ηγεσία και η δικαιοσύνη να κάνουν δουλειά του. Όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν ενδιαφέρον για τον Έλληνα πολίτη που πληρώνει του μισθού μα. Πάντω, μου κάνει εντύπωση ότι δύο εξειδικευμένοι ελεγκτέ. Στους τέσσερις μήνες που είπατε και εσείς, κάνουν αυτό το, το πόρισμα και έρχονται τρεις εμπειρογνώμονες του κυρίου Γεραπετρίτη που βασισμένοι και σε αυτά μέσα σε ένα μήνα αναδεικνύουν ουσιαστικά ζητήματα της κατάτιμησης των έργων λόγω επιχειρηματικών συμφερόντων, της καθυστέρησης των έργων λόγω επιχειρηματικών συμφερόντων αντικρουόμενων, που αποτελούν βασικό παράμετρο του συνολικού, προγρα... του συνολικού ε, προγραμματισμού της Εργοσέ από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα. Και οι δικοί σας δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν αυτό το πολύ απλό και πολύ βασικό και το ανάγουν όλο σε καθυστερήσεις. Γιατί οι καθυστερήσεις, δεν είναι ένα ερώτημα. Γιατί οι καθυστερήσεις. Δύο σημεία. Εξ γνωρίζω, η έκθεση αυτή δόθηκε αυτού σας στην Επιτροπή και του βοήθησε πάρα πολύ του ρωτάτε. Δεύτερον, είναι πολύ διαφορετικό να κάνει μια έκθεση η οποία δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη, ούτε έχει αδίποτε ένομη συνέπεια, με μια έκθεση που πηγαίνει στον εισαγγελικό λειτουργό στο πλαίσιο προκατοική εξέταση. Εντελώ διαφορετικέ ασκήσει. Μακάρι η έκθεση αυτή που έκανε αυτή η τριμελή επιτροπή εμπειρογνωμόνων να μπόρεσε να εισφέρει ακόμα περισσότερα χτίζοντα τη δουλειά και να βοηθήσει του εισαγγελικού λειτουργού να αποδώσουν δικαιοσύνη. Θα είναι μεγάλη ευτυχία για εμένα που μπορέσαμε να είμαστε ένα κομμάτι αυτής της συνολικής προσπάθειας. Γιατί η συλλογή στοιχείων μετά από 8 χρόνια είναι πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Δεν έχω κάτι άλλο να ρωτήσω, μόνο ένα σχόλιο ότι πολύ... πολύ... Πολύ φασαρέ για το τίποτα. Η, για έκθεση αυτή, πω η, πολύ, έκθεση, πολύ η έκθεση να αυτή, πολύ, λάδι και τα τίποτα. Ε, η, έκθεση, η, έκθεση, αυτή της Επιτροπής δυστυχώς ε, δεν μας έκανε, δεν μας διαφώτισε και ούτε επί της ουσίας επιτέλεσε αυτό το οποίο εσείς θεωρείτε ως πρωταρχικό ζήτημα τη διαφάνεια και όλα στο φως. Σεβαστή η κρίση σας και για εμένα αν ήμουν σε αυτή τη θέση ακόμα θα αποτελούσε οδηγό για να παλέψω ακόμα περισσότερο.